Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε όλους όσους παρευρίσκεστε εδώ σήμερα και τα σωματεία δηλαδή του κλάδου των κατασκευών αλλά και τους φοιτητικούς συλλόγους. Όσους ανταποκρίθηκαν μπορεί στη συνέχεια να δούμε με βάση και τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε ίσως να έχουμε και καλύτερη συμμετοχή. Τέλος πάντων, είναι το ζήτημα αυτό της λαϊκής κατοικίας και της φοιτητικής στέγης, ζήτημα που καίει και αφορά κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια, σίγουρα κάθε φοιτητή και σπουδαστή. Πολύ περισσότερο στις σημερινές συνθήκες. Το πρόβλημα αυτό έχει διωγγωθεί. Τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί, ειδικά σε ορισμένες περιοχές εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και περιφερειακά, σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στο ιστορικό κέντρο και τα πανεπιστήμια. Οι τιμές ταυτόχρονα σε βασικά προϊόντα κατανάλωσης παίρνουν συνεχώς τον ανήφορο, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, νερού κτλ. Είναι ένα δυσβάστακτο κόστος για πολλούς εργαζόμενους. Όλα αυτά συνολικά εξανεμίζουν πλήρως το εισόδημα των εργαζομένων, ενώ σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτό το εισόδημα δεν επαρκεί ούτε για τα βασικά, με τη συσσόρευση χρεών να σφίγγει ακόμα περισσότερο τη θηλιά γύρω από το λαιμό. Ο μέσος μισθός στη χώρα διαρκώς μειώνεται την τελευταία δεκαετία και βρίσκεται σημαντικά κάτω από το 2010, ενώ και την περασμένη χρονιά, που υπάρχει μια, τουλάχιστον στον κλάδο των κατασκευών, υπήρχε μια ανάκαμψη. Τέλος πάντων, συνολικά υπάρχει μείωση. Το εισόδημα μειώθηκε κι άλλο. Σε αυτές τις συνθήκες, η πλειοψηφία των εργαζομένων και των οικογενειών τους μένουν σε ακατάλληλα σπίτια παλαιότερων δεκαετιών, κακοσυντηρημένα ή κακοφτιαγμένα, χωρίς αντισεισμική προστασία, χωρίς σύγχρονες προδιαγραφές, σε περιοχές χωρίς υποδομές για συγκοινωνίες, αντιπλημμυρική προστασία, σχολεία, νοσοκομεία, ενώ πολλοί ταυτόχρονα είναι αυτοί που μένουν στο νίκη και δίνουν μάλιστα γι' αυτό ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους, που συχνά είναι και πάνω από το μισό μισθό. Με λίγα λόγια, η στέγη σήμερα είναι ένα πανάκριβο εμπόρευμα που αποτελεί βραχνά για τους εργαζόμενους. Το να αποκτήσει κάποιος δικό του σπίτι σύγχρονο και ασφαλές, χωρίς να το χρωστάει μια ζωή, είναι σχεδόν απραγματοποιητό. Σήμερα χιλιάδες οικογένειες έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους από τις τράπεζες, ενώ και με τον πρόσφατο πτωχευτικό κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούνιο και το υπερχόμενο ξεκλείδωμα που έρχεται των πληστηριασμών, πολλές οικογένειες θα βρεθούν είτε στον δρόμο είτε να πληρώνουν νίκη σε ένα σπίτι που έχουν ήδη πληρώσει ακριβά. Αντίστοιχα, δομές για τη στέγαση των φοιτητών υπάρχουν ελάχιστες, θα ακούσουμε και από εδώ. Πιστεύω αργότερα, με μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αθήνας αλλά και σε όλη τη χώρα να μην έχουν ούτε ένα δωμάτιο για τη στέγαση των φοιτητών, ενώ υπάρχουσες φοιτητικές εστίες είναι σχεδόν εγκατελειμμένες στον χρόνο με τεράστιες φθορές λόγω της μη αναγκαίας συντήρησης των ελλείψεων σε προσωπικό κτλ. Αποτέλεσμα, πολλοί φοιτητές να μην βρίσκουν κυριολεκτικά σπίτι να μείνουν, ενώ και αυτοί που νοικιάζουν είτε δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους, είτε η οικογένειά τους αναγκάζεται να σφίξει κι άλλο το ζωνάρι. Είναι προκλητικό την ίδια ώρα που τα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών αναγκάζονται να δουλεύουν ταυτόχρονα με τις σπουδές τους για να τα βγάλουν πέρα, να πληρώνουν για μια τρύπα, πραγματικά για μια τρύπα, 300 ευρώ, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση δίνει 30 εκατομμύρια για πανεπιστημιακή αστυνομία στο όνομα δήθεν της ασφάλειας και της πάταξης εγκληματικότητας στα πανεπιστήμια. Επιδίωξή μας τώρα από τη σημερινή κουβέντα δεν είναι να δοθεί απλώς εικόνα μιας εκρηκτικής κατάστασης που επικρατεί στο ζήτημα της στέγασης, άλλωστε αυτό το βιώνει αντικειμενικά η πλειοψηφία του λαού, αλλά να αναδείξουμε γιατί συμβαίνει αυτό, τη στιγμή που υπάρχουν όλες οι δυνατότητες σήμερα για να εξασφαλιστούν σύγχρονες ασφαλείς με χαμηλό κόστος κατοικίες για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, να εξασφαλιστεί στέγη για κάθε νέο και νέα που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του, δωρεάν και με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Επιδιώκουμε να βγουν συμπεράσματα από τη συζήτηση που θα κάνουμε, να κουβεντιαστούμε τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς, με τους φοιτητές μέσα και έξω από τις σχολές και να πάρουμε πρωτοβουλίες που θα κάνουν γνωστές τις διεκδικήσεις μας, να θέσουμε αγωνιστικά τα αιτήματά μας. Το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο την κατασκευή και ανέγερση κατοικιών και φοιτητικών εστιών, δηλαδή στενά μόνο τους οικοδόμους και τους φοιτητές, αλλά όσους βρισκόμαστε εδώ σήμερα, αλλά αφορά όλη την εργατική τάξη, κάθε λαϊκή οικογένεια που βλέπει ήδη τον ήδη χαμηλό μισθό της να εξανεμίζεται από το κόστος της στέγης, αφήνοντας ακάλυπτες άλλες ανάγκες. Έχει σχέση με πλευρές που αφορούν συνολικά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, οι οποίες πρέπει να μπουν στο επίκεντρο του προβληματισμού και των διεκδικήσεών μας.
Παραδείγματος χάρη, πώς μπορεί να αποφασίσει σήμερα ένα νέο ζευγάρι να κάνει οικογένεια, να μείνει μαζί, όταν υπάρχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα? Ή πως ένας φοιτητής θα μπορέσει να σπουδάσει εκτός του τόπου μόνιμης διαμονής του, όταν τα έξοδα είναι τεράστια? Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε πιο ολοκληρωμένα, πρέπει να αναζητήσουμε τη ρίζα του προβλήματος και τους παράγοντες, βέβαια, που το οξύνουν όσο περνούν τα χρόνια. Στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξε μια μεγάλη ανάπτυξη στον κλάδο των κατασκευών, ιδιαίτερα μέχρι το 2004, όπου εκτός των μεγάλων έργων σηκώθηκαν χιλιάδες οικοδομές, κατοικίες είτε με τη μορφή της αντιπαροχής είτε από ιδιοκτήτες, και έτσι θησάβρισαν μεγαλοκατασκευαστές και μεγαλοεργολάβοι, ενώ την ίδια περίοδο η τιμή αγοράς μιας κατοικίας εκτοξεύτηκε κάτω από την πίεση που υπάρχει, μια ζήτηση δηλαδή, που διατήρησε ψηλά ο τραπεζικός δανεισμός, προκειμένου να εξασφαλίσει τα ξέφερενα κέρδη κατασκευαστών, των τραπεζιτών και των βιομηχάνων των δομικών υλικών. Από την άλλη, οι οικοδόμοι και οι άλλοι εργαζόμενοι του κλάδου, οι μισθωτοί μηχανικοί, που κατασκεύαζαν δηλαδή τις κατοικίες, στη μεγάλη πλειοψηφία τους αδυνατούσαν, όπως και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, να αγοράσουν σπίτι, να έχουν δηλαδή τη δικιά τους στέγη. Στη συνέχεια, κατά την περίοδο της παρατεταμένης κρίσης, που χτύπησε τον κατασκευαστικό κλάδο περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, με τεράστια ανεργία, τσάκισμα μεροκαμάτων και δικαιωμάτων κτλ., εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια, διαμερίσματα έμειναν απόλυτα. Είτε σε ανάπτυξη λοιπόν, είτε σε κρίση, εργαζόμενοι πληρώνουν ξανά το μάρμαρο. Είναι γεγονός πως ο συνολικός σχεδιασμός του κράτους βασίζεται στο κριτήριο της κερδοφορίας του κεφαλαίου και όχι στις ανάγκες του λαού. Και είναι χαρακτηριστικό ότι έργα, όπως οδικοί άξονες που επιστρέφουν δηλαδή γρήγορα ψηλά κέρδη στο κεφάλαιο λόγω διοδίων, ή έργα που αφορούν την υποστήριξη άλλων τμήματων του κεφαλαίου, παίρνουν προτεραιότητα, ενώ έργα που αφορούν τις λαϊκές ανάγκες, όπως αντιπλημμυρικά, αντισεισμική προστασία και θωράκιση, κατασκευή σύγχρονων λαϊκών κατοικιών, φοιτητικών εστιών, νοσοκομείων, σχολείων κτλ., μένουν στα αζήτητα. Παράλληλα, πολλά σπίτια ρημάζουν από τη μη δυνατότητα συντήρησης, όπως και υπάρχουσες φοιτητικές εστίες. Αν παρατηρήσει κανείς τα έργα που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα, μεγάλα εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, ιδιωτικοί πολιτιστικοί χώροι, γήπεδα μεγάλων ΠΑΕ, αναπλάσεις και άλλα, όλα αυτά έχουν την οικονομική στήριξη του κράτους από τον προϋπολογισμό ως δημόσιες επενδύσεις, αλλά και από διάφορα κοινοτικά προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ κτλ. Μέσω περιφερειών ή των Δήμων. Χρήματα που έχουν βγει από τη φορολογιστία των εργαζομένων και την περικοπή κοινωνικών δαπανών, μοιράζονται σε επιχειρηματικούς ομίλους και δίνουν έξτρα κέρδη από την κατασκευή και την αξιοποίηση τέτοιων έργων. Για να το πούμε δηλαδή πιο απλά, ο λαός πληρώνει διπλάσια για να αυξάνει τα κέρδη του το κεφάλαιο. Ο στόχος για μετατροπή της Αθήνας σε προορισμό τουρισμού υψηλών εισοδημάτων για όλες τις εποχές του χρόνου, αλλά και τουριστών του Σαββατοκύριακου, μεταφράζεται σε παράδοση του κέντρου στις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, με εκτοπισμό των λαϊκών στρωμάτων που κατοικούν ακόμα εδώ. Η διάθεση για τουριστική χρήση των ακινήτων μέσα από διάφορες πλατφόρμες όπως το Airbnb εκτοξεύει κι άλλο τα ενίκια. Το σχέδιο αυτό ήδη υλοποιείται και αφορά την ανάπλαση του κέντρου της Αθήνας, μέσω δηλαδή και της υλοποίησης του Μεγάλου Περιπάτου, του Πειραιά και του Παραλιακού Μετόπου, με μια σειρά έργων μεταξύ των οποίων δεσπόζει το Ελληνικό, η μεγαλύτερη ανάπλαση στο μεγαλύτερο άχτιστο αστικό οικόπεδο της Ευρώπης. Εταιρείες ακινήτων προχώρησαν στην εκπώνηση πολεοδομικών μελετών και μελετών αναπλάσεων για να διασφαλίσουν τις νέες χρήσεις γης και τους όρους δόμησης, και μάλιστα πιέζουν για τις κρατικές υπηρεσίες για να επισπεύσουν αυτές τις διαδικασίες για τις επενδύσεις και να δημιουργηθούν, όπως λένε, ελκυστικές περιοχές για τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων. Με τέτοιο τρόπο ανεβαίνουν τα ενίκια, εξεσπιτώνονται εργατικές λαϊκές οικογένειες από περιοχές όπου ο αστικός σχεδιασμός περιλαμβάνει αναπλάσεις και αναβαθμίσεις χάρη της επιχειρηματικής δράσης και του μεγαλύτερου κέρδους. Στα σχέδια είναι επίσης και μεταφορά κρατικών υπηρεσιών και υπουργείων στον χώρο της Πυρκάλης στον Ημιτό, ύστερα από τη λεγόμενη αναδιάρθρωσή της, ώστε να ανοίξει ο χώρος για τους μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους και τα μολ στο κέντρο της Αθήνας. Χώροι που θα μπορούσαν να διαθέτουν για φοιτητικές εστίες, συνολικά για τις ανάγκες των εργαζομένων, να τους διαθέσουν τέλος πάντων. Από αυτά τα έργα όμως βγαίνουν όλοι κερδισμένοι, όπως αναφέρουν δήμαρχοι και κυβερνήσεις. Ο λογαριασμός επιστρέφει και πάλι στο λαό, με την αύξηση που θα επέλθει στις τιμές των ακινήτων, τα υψηλότερα ενίκια και δημοτικά τέλη, τις ακριβότερες υπηρεσίες εστίασης και ψυχαγωγίας. Και μάλιστα αυτά τα έργα υλοποιούνται με ασφικτικές προθεσμίες,
που έχουν ως αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας, τα ξεχαρβαλωμένα ωράρια, τη δουλειά τα Σαββατοκύριακα για να τελειώσει το έργο. Το νέο χτύπημα στους μισθούς που φέρνει ο νόμος Χατζηδάκη με την αύξηση των ωρών εργασίας και τζάμπα δουλειά για τα αφεντικά, οι συνεχιζόμενες ιδιωτικοποιήσεις σε ενέργεια, ίδρυυση, σε μεταφορές, υγεία, παιδεία, ανεβάζουν κι άλλο το κόστος διαβίωσης για τους εργαζόμενους. Στην ουσία, πρόκειται για σχέδιο κρατικής ενίσχυσης των επιχειρηματικών ομίλων, για το ποιος δηλαδή θα πληρώσει την ανάκαμψη που επιθυμεί το κεφάλαιο. Όλα τα παραπάνω είναι διαχρονικά, υπηρετούνται από όλες τις κυβερνήσεις που η κάθε μια παραδίδει τη σκητάλη στην επόμενη για να συνεχιστεί το αντιλαϊκό έργο. Χρόνια ολόκληρα δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για να λυθεί το πρόβλημα της στέγασης. Κτίρια που έχουν στη διάθεσή τους τα πανεπιστήμια παραμένουν αναξιοποίητα όσον αφορά τη φοιτητική στέγη. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, που ως ένα βαθμό μπορούσε να δώσει λύσεις για κάποιες οικογένειες, απορροφήθηκε από τον ΟΑΕΔ και έχει σταματήσει το κατασκευαστικό πρόγραμμα εργατικών κατοικιών από το 2011. Να σημειώσουμε εδώ ότι πληρώνεται από όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, αντίστοιχα και από τους εργοδότες, εργοδοτική εισφορά δηλαδή προς τον ΟΕΚ, που θα έπρεπε να επιστρέφει σε παροχές προς τους εργαζόμενους να δίνει λύση στο πρόβλημα της στέγασης. Ανταυτού όμως, οι εισφορές αυτές που ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ κάθε μήνα, αφενός παρακρατούνται σε μεγάλο μέρος τους, στο μεγαλύτερο μέρος τους μάλλον από τον ΕΦΚΑ, και αφετέρου δεν χρησιμοποιούνται σε τίποτε άλλο παρά να ρυθμίζουν ορισμένα κόκκινα δάνεια προς τις τράπεζες που αδυνατούν να ξεχρεώσουν φτωχές οικογένειες, δηλαδή πάλι λεφτά των εργαζομένων που στρέφονται στο κεφάλαιο. Η ακίνητη περιουσία του ΟΕΚ ανέρχεται σε. Πρόσφατα παραδόθηκαν, για να έχουμε και γνώση, 80 κατοικίες στην Ελευσίνα, μετά από 12 χρόνια, ενώ οι αιτήσεις είναι χιλιάδες. Και πάλι όμως, ακόμη και αυτές, οι εργαζόμενοι που θα τις αποκτήσουν είναι υποχρεωμένοι να αποπληρώσουν δάνειο στην τράπεζα με υψηλό σχετικά επιτόκιο. Η ακίνητη περιουσία του ΟΕΚ ανέρχεται σε εκατοντάδες ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία μαζί με το εργατικό δυναμικό του κλάδου θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την έναρξη ενός κατασκευαστικού προγράμματος, ακόμα και να διατεθούν για τις ανάγκες στέγασης εργατικών σωματείων, για τις πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες ανάγκες. Την ίδια στιγμή τρέχουν τα προγράμματα Εξοικονομώ, που στα μάτια κάποιων πιο φτωχών οικογενειών σίγουρα φαντάζουν ως μια λύση για να επισκευάσουν το σπίτι τους. Τα πράγματα όμως είναι έτσι. Κάτω από τον ψεύτικο τίτλο της ενεργειακής αναβάθμισης κρύβεται η ταξική πολιτική της ενίσχυσης των τραπεζών, των κατασκευαστών και των βιομηχάνων των δομικών υλικών. Στις περισσότερες περιπτώσεις το κόστος είναι απαγορευτικό ή ο μικροϊδιοκτήτης πρέπει και πάλι να πάρει δάνειο από την τράπεζα για να συντηρήσει ή να ανακαινήσει το σπίτι του. Για προσεισμικό έλεγχο βέβαια και αντισεισμική θωράκιση κτηρίων και κατοικιών με ηλικία άνω των 50 ετών δεν γίνεται πουθενά λόγος. Επίσης, δεν αφορά όλη την πολυκατοικία. Αν παράδειγμα πάρεις το πρόγραμμα, σε περίπτωση που μιλάμε για διαμέρισμα, θα αναβαθμίσεις το διαμέρισμα, ενώ δίπλα μια ολόκληρη πολυκατοικία θα είναι ερείπιο. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ολοκληρωμένη και σχεδιασμένη παρέμβαση στα κτίρια. Τα ψέματα και υποκρισία της κυβέρνησης πως έχει σχέδιο για αξιοποίηση ορισμένων από τα 70.000 ακίνητα που διαθέτει η ελληνική εταιρεία, η εταιρεία δημοσίου ακινήτων, ώστε να παραχωρήσει δηλαδή στέγη σε νεαρά ζευγάρια, που κάπως μαζεύτηκε κιόλας σήμερα μετά τις δηλώσεις που κάναν, και σε ευάλωτες οικογένειες, δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά κοροϊδία. Εκτός ότι χιλιάδες οικογένειες έχουν χάσει το σπίτι τους, ακόμα και αυτές που το κράτησαν πληρώνουν δυσβάσταχτα χαράτσια που τα φορτώνει το κράτος στη λαϊκή περιουσία, με τον έμφυα δηλαδή. Το σχέδιο αυτό προβλέπει την ορίμανση όλων των ακινήτων, ώστε να καταστούν αξιοποιήσιμα με όποιον τρόπο κριθεί πρόσφορος, και αυτή η ορίμανση ορισμένων από τα χιλιάδες ακίνητα που διαθέτει η ΕΤΑΔ περνάει μέσα από την επανένταξή τους στην αγορά κατοικίας με διάφορους τρόπους. Η συγκεκριμένη συζήτηση δεν είναι σημερινή. Το κράτος επιδοτεί με διάφορους τρόπους τη στέγη, θέτοντας όμως αυστηρά οικονομικά κριτήρια που μόνο τα πολύ φτωχά λαϊκά νοικοκυριά μπορούν να εκπληρώσουν. Ακόμα και αυτή η μικρή επιδότηση ενοικίου που είχε νομοθετηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύεται σήμερα που εκτοξεύονται τα ενίκια, μια σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα συνολικά έξοδα μιας φτωχής οικογένειας. Και μόνο το γεγονός ότι θεωρείται καθυστέρηση το μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης στη χώρα, καταλαβαίνουμε γιατί το κεραμίδι της λαϊκής οικογένειας έχει κυνηγηθεί με λύση από τις κυβερνήσεις και τις τράπεζες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με εκβιασμούς και πληστηριασμούς, και δείχνει την κοροϊδία πίσω από αυτή την κυβερνητική εξαγγελία.
Αυτά είναι που δίνουν και το στίγμα της κρατικής κυβερνητικής πολιτικής στο ζήτημα της στέγης. Εδώ και τώρα εμείς πρέπει να οργανώσουμε την πάλη μας απέναντι σε αυτή την πολιτική, να δυναμώσει η διεκδίκηση άμεσων μέτρων που θα μπορούσαν να δώσουν κάποιες ανάσες σε εργατικές λαϊκές οικογένειες. Δεν χωράει καμία αναμονή, γιατί οι ανάγκες μας δεν μπορούν να περιμένουν. Το 2021 σίγουρα δεν μπορούμε να ζούμε σε κτίρια του 50 και του 60, αλλά ούτε μπορούμε και να ζούμε όπως το 70 και το 80. Σήμερα μια σύγχρονη στέγη με τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία μπορεί να κατασκευαστεί σχεδόν στο μισό χρόνο από ό,τι πριν από μια 20ετία. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για κατασκευή ασφαλών αντισεισμικών, άνετων και λειτουργικών κατοικιών που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για στέγαση των εργαζομένων, των οικογενειών τους, των φοιτητών. Όμως είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχουν ουδέτερες λύσεις που να ικανοποιούνται όλοι. Και στο ζήτημα της κατοικίας και της στέγης συγκρούονται δύο αντίθετοι κόσμοι. Είναι οι αγώνες του εργατικού και συνολικά του λαϊκού κινήματος. Ξεκινούν από την απέτηση να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο. Η πάλικη διεκδίκηση σε αυτό το ζήτημα πρέπει να στραφεί σε αιτήματα που θα μπορούσαν να δώσουν μια μεγάλη ανακούφιση σε αυτό το πρόβλημα, σε χιλιάδες οικογένειες. Θα μπορούσαν και να αναθερμάνουν την οικοδομική δραστηριότητα με έργα που να ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες. Τι πρέπει να διεκδικήσουμε? Νομίζουμε, καταρχάς, πρέπει να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο για την εξασφάλιση της λαϊκής κατοικίας και της στέγασης των φοιτητών. Οι πιεστικές ανάγκες στη λαϊκή κατοικία να στηριχτούν αποκλειστικά από την αύξηση της άμεσης φορολογίας του κεφαλαίου, που θα χρηματοδοτήσει την επανασύσταση και επαναλειτουργία του οργανισμού εργατικής κατοικίας, με ανάπτυξη αποκλειστικά κρατικού κατασκευαστικού στεγαστικού προγράμματος για εργατικές κατοικίες, για αξιοποίηση χώρων και ακινήτων του ΟΕΚ, για τις ανάγκες στέγασης εργατικών σωματείων, για τις πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες ανάγκες τους. Άμεση επιστροφή από τον ΕΦΚΑ των εισφορών που έχουν παρακρατηθεί και απόδοση των τρεχουσών εισπράξεων προς τον ΟΕΚ. Άμεση επιδότηση ενοικίου για λαϊκές οικογένειες και εργαζομένους με χαμηλό εισόδημα, πολύτεκνες οικογένειες για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκτός έδρας. Υπογραφή κλαδικής σύμβασης, εντάξει αυτό είναι και ο πολύ του κλάδου, με αύξηση στα μεροκάματα, με κατώτερο μεροκάματα τα 52 ευρώ για ανειδίκευτους χωρίς τριετίες, 7ωρο πενθήμερο 35ωρο, να καταργηθεί όλο το αντεργατικό πλαίσιο που αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ουσιαστική προστασία των ανέργων, επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ για όλους τους άνεργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις, κανένα σπίτι εργατικής λαϊκής οικογένειας να μην βγαίνει σε πληστηριασμό, πάγωμα των κατασχέσεων και χρεών προς τράπεζες, μείωση τιμολογίων για ηλεκτρικό, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, χορήγηση μηνιαίου στεγαστικού επιδόματος 300 ευρώ σε όλους τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την οικία τους, αξιοποίηση κρατικών κτηρίων και εκτάσεων που παραμένουν κενά ή αδειάζουν λόγω μεταστέγασης στο κέντρο, αλλά και σε άλλες περιοχές που βρίσκονται κοντά στα πανεπιστήμια, για μετατροπή τους σε χώρους φοιτητικών εστιών, πολιτισμού, αθλητισμού και ψυχαγωγίας για τους φοιτητές. Παίρνοντας υπόψη τα παραπάνω και βέβαια όσα θα προκύψουν και από την κουβέντα, προτείνεται καταρχάς να βγει ένα δελτίο τύπου με ό,τι αποφασίσουμε εδώ σήμερα, αλλά και το κάθε σωματείο, κάθε φοιτητικό σύλλογος να βγάλει τις ανακοινώσεις του, να συζητηθούν με όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους και φοιτητές, να αναδειχθεί το ζήτημα της στέγασης ως βασικό δικαίωμα της κάθε οικογένειας και όχι ως ένα πανάκριβο εμπόρευμα. Προτείνεται για να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι διεκδικήσεις μας να προχωρήσουμε και στη συνέντευξη τύπου την επόμενη εβδομάδα έξω από το κτίριο στη Σάντα Ρόζα, που έχει και ένα συμβολισμό. Είναι του ΕΚΠΑ, δηλαδή το κτίριο εκεί που ρημάζει, και αμέσως μετά θα κατευθυνθούμε προς το Υπουργείο Οικονομικών που έχει και την ευθύνη όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, αλλά να σταλούν και υπομνήματα στο Υπουργείο Εργασίας, στο οποίο υπάγεται ο ΑΕΔ και ο ΕΚ, στο Υπουργείο Παιδείας βέβαια, αλλά και όπου αλλού κρίνεται και μπορούμε να το παλέψουμε. Να είμαστε σε επαφή για να δούμε και αγωνιστική κλιμάκωση το επόμενο διάστημα. Συνάδελφοι, συναδέλφοι, νομίζω ότι οι προϋποθέσεις για να δοθεί λύση υπάρχουν. Απαιτείται όμως σίγουρα να δυναμώσει η οργανωμένη πάλι και διεκδίκηση, να ακουμπήσει το ζήτημα σε περισσότερους εργάτες, φοιτητές, σε κάθε λαϊκή οικογένεια, σε κάθε γειτονιά της Αθήνας. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια, οι δυνατότητες υπάρχουν, ασκώντας και μία πίεση και προς την κυβέρνηση αλλά και όποιον άλλο αρμόδιο φορέα. Πρέπει και μπορούμε να έχουμε λύσεις προς όφελός μας. Ευχαριστώ.